Κοίταξε λοιπόν, άνθρωπε, στην οικογένειά σου. Εφόσον πρώτα κοιτάξει τον εαυτό σου. Γιατί είμαστε πολύ ζωντανοί παράλυτοι και κινητοί παράλυτοι. Εφόσον φτιάξουμε τον εαυτό μας εμείς, έπειτα θα πρέπει να ενδιαφερθούμε και για τους σπιτικού μας, και για τους γειτόνους μας, και για τους φίλους μας, και για το περιβάλλον μας. Θα μπορέσουμε να του βοηθήσουμε να έρθουν στο Χριστό. Ο δυνάμενος να λύσει όλα τα θέματα του ανθρώπου που τον έχουν καθυλώσει είναι μόνο ο Χριστός. Αν δράτω με τις ευχαίες να σας πω, δεν θελήσουν να ακολουθήσουν, γιατί πολλοί για να τους πάρεις, να τους πας στο Χριστό κλωτσάνε. Δεν θέλουνε. Τότε θα παρουσιαστείς μόνος στο Χριστό και θα παρακαλέσεις στο Χριστό. Όπως έκανε και η Χαναναία. Χαναναία δεν την πήρε τη δαιμονισμένη κόρη της κοντά. Την άφησε στο σπίτι, το κρεβάτι. Δεν μπορούσε να την μεταφέρει. Δεν μπορούσε να την οδηγήσει. Όμως έπεσε μπροστά στο Χριστό. Του κλείσε το δρόμο. Με την προσευχή της. Με την ταπεινωσή της. Επάλεψε μαζί της. Δεν θα προχωρήσεις. Θα με ελεήσεις. Μα δεν ήρθα για σας. Δεν μπορώ να σας δώσω. Είστε κοινάρια. Τίποτα. Θα μου δώσει, ελέησέ με. Ναι, και τα κοινάρια εκ των πιπτών των ψυχίων, εκ των τραπεζών των κυρίων τρέφονται. Και τον ενίκησε το Χριστό. Τέτοιους αγώνες δεν έκαναν οι μανάδες ακόμη. Τέτοιους αγώνες δεν έκαναν οι πατεράδες ακόμη στο Χριστό για τα παράλυτα τέκνα. Η σύζυγος δια των παράλυτων σύζυγων. Ο σύζυγος δια την παράλυτων σύζυγων. Τα παιδιά για τον πατέρα και τη μητέρα, γιατί έχουμε δυστυχώς περιπτώσεις που αντί εκεφαλαίνα οδηγούν τα πόδια, οδηγούν τα πόδια τα κεφάλια.